Ορίστε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου που αναζητεί τα χρέη και τα σημάδια τους μέσα στην ιστορία και σας τα παρουσιάζει. Πολλοί θα εντυπωσιαστούν όταν μάθουν ότι ένα κράτος όπως η Ελλάδα, που έχει μάθει να δανείζεται από την ημέρα ίδρυσής του, έχει δανείσει και μάλιστα μια οικονομικά εύρωστη χώρα όπως είναι η Γερμανία. Η Ελλάδα δάνεισε τη Γερμανία και μάλιστα ένα τεράστιο ποσό την περίοδο της κατοχής. Είναι το περίφημο κατοχικό δάνειο. Όπως βλέπετε στο έγγραφο εκείνης της περίοδου, από τη Συμφωνία της Ρώμης, είναι το 1942, όλα είχαν τακτοποιηθεί ώστε το δάνειο να είναι άτοκο και η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 1942. Ποια είναι όμως η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα το 1942? Μήπως η χώρα είχε μια εύρωστη οικονομία με πλούσιους πολίτες και τις περίσευαν χρήματα για να δανείσει τους κατακτητές? Στη φωτογραφία που βλέπετε από εκείνη την εποχή καταλαβαίνουμε το δράμα του ελληνικού λαού και δεν είναι η μοναδική φωτογραφία. Η μηχανή του χρόνου συγκέντρωσε μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα αλλά και από μελετητές. Πριν σας παρουσιάσουμε τις λεπτομέρειες του κατοχικού δανείου που υποχρεώθηκε να δώσει η Ελλάδα σε Γερμανία και Ιταλία, πρέπει να δούμε ποια ήταν η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα εκείνη την περίοδο. Ο πληθωρισμός κάλπαζε, η μαύρη αγορά ανθούσε και οι υπάλληλοι του Δήμου μετέφεραν τους νεκρούς με ανοιχτά ξύλινα καρότσια σαν αυτό εδώ. Φυσικά, οι συνθήκες ήταν εφιαλτικές, αλλά προφανώς όχι για όλους. Την ίδια ακριβώς εποχή η Deutsche Bank πρότεινε στους Γερμανούς πολίτες να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα που λιμοκτονούσε. Είσοδο του τον Απρίλιο του 1941 στη χώρα, κατάσχε το καφές, κατάσχε τη ζάχαρη, διαθέσιμη, το πετρέλαιο, τα τρόφιμα, φάρμακα, τα πάντα. Δηλαδή τα παίρναν όλα οι Γερμανοί, όλα, μέχρι τα χόρτα, μέχρι τα λάδια μας, μέχρι τα πάντα μας. Δεν αφήναν τίποτα. Η αγορά ήταν ξερή. Έβρισες μόνο χαρούπια και αν τα έβρισες και αυτά. Χαρουπάλευρο, τα έχετε ακούσει ίσως αυτά. Υπάρχει ένα γράμμα του Γκέρινγκ. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, πρέπει να είναι το 1942, που το στέλνει στους διοικητές των Γερμανών που ήταν σε όλα τα Βαλκάνια και τους είπε: «Σας στείλαμε σε όλο τον κόσμο για να πάρετε από εκεί και να φέρετε εδώ να ζήσει ο γερμανικός λαός καλύτερα. Ό,τι αγαθά παίρνετε για το λαό, να τα στέλνετε εδώ». Υπάρχει αυτό το γράμμα του Γκέρινγκ. Πήραν τα πάντα και τότε έπεσε ο μεγάλος λοιμός. Πέθαιναν οι άνθρωποι στον δρόμο. Ο πατέρας μου έπεσε 2 φορές από την εξάντληση τότε. Πήγαμε να πεθάνουμε από την πείνα, χάρη στους Γερμανούς βέβαια. Ήτανε το τραγικό φαινόμενο του χειμώνα του 1941, όπου στην Αθήνα και τον Πειραιά υπολογίζονται πάνω από 150.000 άνθρωποι που πέθαναν κυριολεκτικά από πείνα. Η λέξη πείνα ήταν συνώνυμο με το καλημέρα, γιατί πεινούσαν όλοι. Είναι γνωστές οι εικόνες και έχουν περιγραφεί για τα καροτσάκια τα οποία συνέλεγαν τους Αθηναίους κυρίως ή τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, από το δρόμο που έπεθαν από την πείνα. Σκελετωμένοι, εξασθενημένοι από αβιταμίνωση. Ο
όταν ακούατε στους δρόμους που περπατούσατε το «πεινάω, πεινάω» και βλέπατε ένα σκελετωμένο παιδί είτε έναν άνθρωπο μέσης ηλικίας είτε μεγάλης και ο οποίος μόλις μπορούσε να σταθεί και είναι βέβαιο ότι μετά από 2-3 μέρες έφευγε, τι να σκεφτεί κανείς και τι να πει. Δεν είχαμε τίποτα να φάμε, όλοι ήταν, δηλαδή, τα πάντα ήταν τίποτα, ανυπαρξία σε όλα. Όταν ήμουν φοιτητής που πήγαινα στο Πανεπιστήμιο από εδώ, στη Σόλωνας και περνούσα πάνω από πτώματα, τα οποία είχαν σταφυδιασμένα πτώματα, έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει τίποτα χειρότερο. Και κάρα γεμάτα πτώματα έξω από το νεκροτομείο του Πανεπιστημίου. Αυτό ήταν τρομακτικό. Παίζαμε, ας πούμε, στο θέατρο, στα παρασκήνια, πριν βγούμε στη σκηνή, η μόνη λέξη που επικρατούσε ήταν «πεινάω». «Πεινάω, πεινάω, να κάνω, πεινάω». Άρχισαν 10 την ημέρα, 20 την ημέρα, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 θάνατοι την ημέρα από την πείνα. Έχω σημειώσει. Τότε ήμουνα στο γραφείο που κατέγραφε τους θανάτους. 400 θάνατοι την ημέρα. Η κυβέρνηση Τσουβερού είχε φροντίσει και είχε αγοράσει 370.000 τόνους σταριού από την Αυστραλία. Ένα τμήμα αυτής της ποσότητας είχε φτάσει και στην Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς οι Άγγλοι με τον αποκλεισμό που επέβαλαν απηγόρευσαν την εισαγωγή αυτής της ποσότητας στην Ελλάδα. Τους μήνες που οι Έλληνες λιμοκτονούσαν, οι Γερμανοί αξιωματούχοι πρότειναν στους συμπατριώτες τους να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, η Deutsche Bank, η πολλή Deutsche Bank σήμερα, που εκδίδει το γερμανικό μάρκο, στέλνει ένα γράμμα στην Dresdner Bank και τη λέει αυτό το γράμμα μέσα, το παραθέτω στο βιβλίο. Μετά την κατάληψη της Ελλάδος από τη Γερμανία, φέτος είναι κατάλληλη εποχή για διακοπές στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν μαζεύανε τους πεθαμένους από τους δρόμους της Αθήνας, η Deutsche Bank το βρήκε αυτό ότι είναι κατάλληλος εποχή για τουρισμό στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι χαοτική, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να υπολογιστεί πόσοι πέθαναν από την πείνα. Πόσοι είναι οι νεκροί της πείνας? Είναι ένα θέμα. Εμείς, όλοι, τα στοιχεία που δίνουμε είναι ότι ήταν γύρω στις 350.000 τον πρώτο χρόνο. Στην Αθήνα μόνο. Παράλληλα, αυτό υπήρχε και σε αρκετές άλλες πόλεις της χώρας. Εκτός από τα δεινά της πείνας, η χώρα είχε να αντιμετωπίσει και έναν τρομακτικό πληθωρισμό. Οι τιμές ανέβηκαν στα ύψη. Η αξία του χρήματος μηδενίστηκε. Αλλάζαν 2-3 φορές την ημέρα οι τιμές. Δηλαδή το πρωί φεύγατε από το σπίτι με ένα αντίτιμο να μπορούσατε να αγοράσετε ένα ψωμί. Αν πηγαίνετε το απόγευμα, αγοράζατε το μισό.
Τράπεζα της Ελλάδας έκανε υπερορίες, τυπώνοντας καθημερινά νέα χαρτονομίσματα για να χορτάσει την ακόρεστη πείνα των Γερμανών κατακτητών. Στην Ελλάδα δεν δούλευε τίποτα. Η μόνη βιομηχανία που ήταν σε ανθυρότητα και δούλευε ήταν η έκδοση των χαρτονομισμάτων. Του δούλευε νυχθημερών για να... και όλα τα παίρνανε, τα πλήστα τα παίρνανε οι Γερμανοί. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, οι σύμμαχοι ήταν αυτοί που προκάλεσαν τον πληθωρισμό προκειμένου να υπάρξει αντίδραση και εξέγερση από την πλευρά των Ελλήνων. Γιατί όσο πιο πολύ πεινούσε ο λαός, τόσο πιο εύκολα θα βγει στο βουνό. Και είναι καταγεγραμμένο πλέον ότι η Βρετανία προχώρησε εκτύπωση πλαστών χαρτονομισμάτων σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, γερμανικών μάρκων κυρίως, με σκοπό ακριβώς να δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις στην γερμανική οικονομία και στις υποκατοχή χώρες, έτσι ώστε να υπάρξει λαϊκή δυσαρέσκεια, με αποτέλεσμα να υπάρξει εξέγερση κατά της γερμανικής κατοχής. Οι Έλληνες δεν πληρώνουν μόνο με τη ζωή τους το τίμημα της κατοχής, αλλά σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης, καταβάλουν στους Γερμανούς όλα τα έξοδα παραμονής τους στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, το άρθρο 52, αν θυμάμαι καλά, δίνει πάντοτε στον επικυρίαρχο, στον εισβολέα, αναγνωρίζει έξοδα κατοχής για να μην έχουμε λαϊλασίες από τα ξένα στρατεύματα και αυτοί προβάλλουν και το επιχείρημα ότι εμείς σου φρουρούμε τα σύνορα. Πιο μπροστά καταλήξαμε και μετά θα φρουρούμε. Για να δούμε τώρα εδώ στην Ελλάδα τι έγινε. Μπήκαν μέσα 350.000 Γερμανοί στρατιώτες. Τους ακολούθησαν 250.000 Ιταλοί στρατιώτες. Δηλαδή έχουμε ένα σύνολο 600.000 στρατού. Και 60.000 ένα βουλγαρικό σώμα στρατού, 660.000. Ήτανε δυνατόν η Ελλάδα να διαθρέψει ένα στρατό 660.000. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα, κατοχυρωμένη χώρα, η οποία ενίσχυε και τον στρατό του Ρόμελ στην Αφρική. Το ποσό που απαιτούν οι Ναζί ως έξοδα κατοχής είναι ασύλληπτο για τις δυνατότητες της φτωχής και ρημαγμένης Ελλάδας. Αυτοί ζητήσαν 1,5 δις. Ξέρετε πόσα παίρνανε? 30 φορές περισσότερα. Όταν στην κατεχόμενη Γαλλία το αποδιδόμενο ποσό ήταν 10%. Για την Ελλάδα ήταν 50%. Πήραν δηλαδή από την Ελλάδα 5,5 φορές περισσότερα από όσα πήραν από τη Γαλλία. Από ολόκληρη τη Γαλλία για τα στρατεύματα κατοχής που είχαν εκεί. 1 δισεκατομμύριο μάρκα υπολογίζονται οι καταβολές οι ελληνικές προς το κατοχικά στρατεύματα για τα έξοδα των γερμανικών στρατευμάτων. Οι Γερμανοί δεν αρκούνται στα νομότυπα έξοδα κατοχής, τυπώνουν τα λεγόμενα κατοχικά μάρκα, τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Έτσι γεμίζουν με άχρηστα χαρτονομίσματα την αγορά. Οι Γερμανοί κάνανε αυτή την απάτη. Τυπώσανε ένα πράγμα που το λέγανε Μάρκο. Ήτανε χωρίς αντίκρισμα, χωρίς τίποτα. Και πάλι πληρώνουμε αυτό το χαρτονόμισμα. Και δεν μπορούσε κανείς Έλληνας να αρνηθεί την αποδοχή αυτού του ανύπαρκτου νομισματικά μέσου. Οι Γερμανοί στρατιώτες έδιναν πλαστά μάρκα, αλλά έπαιρναν γνήσιες δραχμές. Στους Γερμανούς στρατιώτες είπανε ένα μάρκο, μια δραχμή σου δίναμε. Πήγαινε λοιπόν στο περίπτερο, έδινε το 50, λέει θέλω ένα πακέτο τσιγάρα. Το πακέτο τσιγάρα έκανε 6 δραχμές, δώσε μου και 44 δραχμές πίσω. Και του άρπαζε το πακέτο το τσιγάρο, δίνοντας του ένα πλαστό χαρτονόμισμα και του άρπαζε και 44 δραχμές
ειδικές που είχαν κάποια αξία. Και τελικά γινόταν και διπλή αφέμαξη. Πρώτα να αγόραζαν εκείνοι που ήθελαν να αγοράσουν και την άλλη, από την άλλη πλευρά με τα ρέστα, ας πούμε, κέρδιζαν κιόλα και από πάνω. Μάλιστα, για να μην δυσκολεύουν τη ζωή τους, οι Γερμανοί είχαν δικά τους εκδοτήρια. Ακολουθούσαν το στρατό αυτοκίνητα που εκτύπωναν χαρτονομίσματα αυτού του τύπου, ακριβώς πενιντάρια. Ήταν περίεργο ότι ήταν πενιντάρια, δηλαδή τα 50 Reichsmark, 50 μάρκα. Και ο κάθε φαντάρος εφοδιάζονταν με ένα μεγάλο αριθμό από αυτά. Βλέπουμε το απίθανο να παζαρεύει ένας Γερμανός με έναν Έλληνα να του πουλήσει τα μάξι του. Και συμφωνήσαμε μία τιμή. Κατέβηκε στο υπόγειο ο Γερμανός και έφερε τα λεφτά. Όταν του τα μέτραγε του Έλληνα, μου τζουρωθήκαν τα χέρια του, μόλις τα είχε τυπώσει. Η δοσιλογική κυβέρνηση Τσολάκογλου προέβησε διαμαρτυρία απέναντι τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ιταλία, προκειμένου να περιοριστεί το εύρος αυτής της οικονομικής εκμετάλλευσης. Οι Γερμανοί όμως, για να αποσύρουν τα πλαστά χαρτονομίσματα που ρήμαζαν την οικονομία, απέτησαν από την κυβέρνηση να τα ανταλλάξει με γνήσια. Τα μαζέψαν όλα και υποχρεώσαν την Τράπεζα της Ελλάδος να τα αγοράσει. Χάσαμε δηλαδή από αυτή την ιστορία, τα κατοχικά μάρκα, περίπου 850 εκατομμύρια. Από τα κατοχικά μάρκα. Δηλαδή, μας τα φορτώσανε και μετά τα αγοράσανε για να τα αποσύρουν. Και δεν μας τα δώσανε, θα μου πεις εσένα, είναι όχι, δεν μας νοιάζει. Τα πήραν από εμάς, τα πήγαν οι Γιουγκοσλαβοί και τα ξαναπουλήσανε. Νικητές, κατακτητές ήταν. Οι κατοχικές κυβερνήσεις ήταν δωτές. Συνέπως ήταν υποχρεωμένες να πράττουν αυτά που τους υπαγόρευαν οι τότε αφέντες τους. Η εφευρετικότητα των Γερμανών ήταν αστήρευτη. Στο στόχαστρό τους βρέθηκαν τα σημαίνια, χάλκινα και νικέλινα νομίσματα, τα οποία έλειωσαν για να αποσπάσουν τα πολύτιμα μέταλά τους, όπως ασίμι, χαλκός, που είχαν σε ποσοστό 50%. Αυτά τα αντάλλαξαν με λίρες Αγγλίας. Συνολικά πήραν περίπου 32.000 χρυσές λίρες Αγγλίας. Πήραμε, μας έδωσαν, μας απέδωσαν, όπως θέλετε πέστε το, ξέρετε πόσες, όχι 32.000, πιο λίγο μας έδωσαν, αλλά πόσες. Δεν θα το βρει κανείς, 109 λίρες. Έτσι απλά, από 32.000 μας δώσαν 109. Όσα χρήματα της Εθνικής Τράπεζας δεν βγήκαν στο εξωτερικό, λαιλατήθηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις. Οι Γερμανοί επήραν από την Τράπεζα της Ελλάδος 100 κιλά χρυσά, 100 κιλά χρυσά νομίσματα και 20 κιλά αργυρά νομίσματα. Επίσης 6 κυβότια με κοσμήματα που ευρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. .32.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, λοιπόν, πήραν οι κατακτητές όταν έλειωσαν τα ελληνικά νομίσματα. Από αυτά τα χρήματα στην ελληνική κυβέρνηση έδωσαν μόνο 109 λίρες, όπως λέει η ιστορική έρευνα. Βέβαια, η λαιλασία μιας κατακτημένης χώρας είναι σχεδόν απαράβατος κανόνας στα πολεμικά ήθη. Το πρωτοφανές είναι ο ιτημένος να δανείζει τον νικητή, όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδας που έδωσε το κατοχικό δάνειο στην Γερμανία. Ποιο ήταν όμως το ύψος του δανείου, θα το δούμε αμέσως μετά. Επιστρέφουμε σε λίγο. Της Ελλάδος. Φυσικά όλοι θα απορρίσετε πως έγινε αυτό και μια μικρή χώρα, η οποία και προπολεμικά είχε εξαιρετικά αδύναμη οικονομία, κατάφερε να δανείσει την υπερδύναμη της εποχής. Το δάνειο ήταν ιδέα των Ιταλών, οι οποίοι ήθελαν να βάλουν ένα όριο στα ποσά που κάθε μήνα αντλούσε η γερμανική διοίκηση για να καλύψει τα έξοδα κατοχής.
Και αυτό γιατί εξαιτίας των τεράστιων ποσών που αντλούσε η διοίκηση, η οικονομία είχε διαλυθεί, οι Έλληνες πέθαναν κατά χιλιάδες. 350.000 υπολογίζονται οι νεκροί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες δάνεισαν στους Γερμανούς 476 εκατομμύρια μάρκα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πολυσυζητημένη αμερικανική βοήθεια εκείνης της εποχής, της μεταπολεμικής βεβαίως περίοδου, που ήρθε στην Ελλάδα με το περίφημο σχέδιο Marshall. Για να πάρουμε την γενναία βοήθεια της Αμερικής, αναγκαστήκαμε να απαρνηθούμε προσωρινά το γερμανικό χρέος. Αυτό όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ακύρωσε ούτε νομικά ούτε πρακτικά την υποχρέωση των Γερμανών να εξοφλήσουν το δάνειο που έλαβαν, όπως έκαναν έστω και με ευνοϊκότατους όρους οι Ιταλοί. Η Ιταλία, όπως και η κυβέρνηση του Δοσιλόγων, αντιδρούν στην αχαλήνοτη οικονομική λαϊλασία. Η Ιταλία έλεγε δεν θα ξαναπάρει τα λεφτά από την Ελλάδα. Θα βγάλουμε τους Έλληνες στον βουνό, θα καταπιαστούμε με την αντίσταση και δεν θα πάμε Ρωσία. Και ήταν ανέλωτος ο Μουσολίνη, γιατί φώναζε και έλεγε ότι πάρει και τα κορδόνια των παπουσιών από τους Έλληνες. Τότε λοιπόν ο Νταγκορτίνη πρότεινε το εξής πράγμα. Ωραία. Ό,τι όμως παίρνετε πάνω από τα έξοδα κατοχής, θα χρεώνετε δάνειο της Ελλάδας προς την κυβέρνηση της Γερμανίας και της Ιταλίας. Έτσι προέκυψε το δάνειο και βλέπετε ότι είναι καθαρά οικονομική λόγια. Δεν ήταν άμεση ληστρική πράξη, αλλά με ένα πολύ ωραίο αμπαλάζ έλεγαν ότι θέλουν να μας δανείσετε με το πιστόλι βεβαίως στο κρόταφο. Δηλαδή, τα όσα χρήματα ήθελαν πλέον αυθαίρετα θα τα έπαιρναν, επικαλούμενη δήθεν αυτή τη σύμβαση, στην οποία ούτε προσκλήθηκε εκπρόσωπος της δικής τους κυβερνήσεως αυτή που είχαν αυτοί στα πράγματα. Λέγανε εντάξει, κάνουμε μια υποχώρηση, ότι υπάρχει ένα fixum οροφής, μέχρι αυτό το ποσό το λέμε έξοδα κατοχής και ό,τι είναι παραπάνω είναι κατά κάποιο τρόπο και παραπάνω από την κανονική υποχρέωση της Ελλάδας και το επιστρέφουμε σαν δάνειο, άτοκο όμως, αργότερα. Η Ελλάδα για πρώτη φορά δανείζει αντί να δανείζεται και μάλιστα δίνει χρήματα εν καιρό πολέμου σε μια οικονομική υπερδύναμη. Αναγκάστηκε η Εθνική Τράπεζα να πληρώσει τους Γερμανούς τότε 4 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια οφείλει τώρα η Γερμανία, γιατί αυτή τα είχε εισπράξει. Πρόκειται δηλαδή για ποσά τα οποία πιστώθηκαν σε ειδικούς λογαριασμούς της Γερμανίας και της Ιταλίας και υπερέβαιναν το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίων δραχμών που οι κατακτήτες δυνάμεις θεωρούσαν ότι ήταν το αναλογούν ποσόν για τα έξοδα συντήρησής τους. Εκ των οποίων 4 δισεκατομμυρίων, τα 3 δισεκατομμύρια βαρύνουν τη Γερμανία και το 1 δισεκατομμύριο την Ιταλία. Είναι το περίφημο κατοχικό δάνειο, το οποίο η Ελλάδα έδωσε στη Γερμανία, αν και κάποιο μικρό ποσοστό πήγε και στην Ιταλία. Και αμέσως ο Γκοντζαμάνης, υπάρχει το έγγραφο, ειδοποιεί την Τράπεζα Ελλάδος να καταβάλει ό,τι ζητάει η Γερμανία, αλλά τα πάνω από τα έξοδα κατοχής θα το καταγράφει σε χωριστές καταστάσεις σαν δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Για πρώτη φορά, μια φτωχή και καταστραμμένη χώρα δάνειζε μια πλουσιότερη. Οι όροι ήταν πρωτοφανείς αλλά απλοί. Η Ελλάδα δάνειζε χωρίς να ερωτηθεί και χωρίς να παίρνει επιτόκιο. Συγχρόνως δεν γνώριζε πόσα χρήματα θα δανείζει άτοκα κάθε μήνα, ούτε πότε θα τις επιστραφούν. Στο ντοκουμέντο της Τράπεζας της Ελλάδας βλέπουμε ότι τον Αύγουστο του 1941 δανείζουμε μόλις 3.997.000 δραχμές. Το Δεκέμβριο όμως του ίδιου έτους το ποσό φτάνει στα 20.061.000 δραχμές. Το 1942 το Δεκέμβριο το δάνειο εκτινάσεται στα 205.881.000 δραχμές.
ενώ το 1943, το πρώτο τρίμηνο, όλα τα ποσά υπερβαίνουν τα 260 εκατομμύρια δραχμές το μήνα. Δηλαδή, οι δόσεις δεν είναι σταθερές. Το πρόβλημα είναι ότι οι πιο πολλοί που μιλάνε για το χρέος νομίζουν ότι μία φορά πήγε ο Γερμανός πρέσβης ή κάποιος στρατηγός και πήρε τον δάνειο και τους έπρατε και έφυγε. Αυτό είναι από το 1942 μέχρι και το φθινόπωρο του 1944. Κάθε μήνα δίνονται ποσά από την Τράπεζα της Ελλάδας προς τους Γερμανούς, οι οποίοι εκάστοτε επιστρέφουν και ποσά. Αυτό μας βολεύει επειδή έμπρακτα το αναγνωρίζουν. Υπάρχει ακόμα και ντοκουμέντο του Χίτλερ που αναφέρεται έστω σε εισαγωγικά στο credit, το δάνειο δηλαδή προς την Ελλάδα. Εντολή του Χίτλερ, οι γερμανικές αρχές αρχίζουν την αποπληρωμή του δανείου. Τα λογιστικά που διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος πιστοποιούν τις αναλήψεις και τις επιστροφές τις οποίες πραγματοποίησαν. Μας κοινοποίησαν, κάναμε συμφωνία ότι η επιστροφή θα αρχίσει από 1η Τετάρτου του 1943 και δώσανε και τις 4 πρώτες δόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία δόση την κατέβαλαν, την τελευταία δόση που πρόλαβαν να δώσουν, γιατί δεν το αποπλήρωσαν ολόκληρο, την κατέβαλαν οι Γερμανοί 11 μέρες πριν αποχωρήσουν την Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 1944. Για την ακρίβεια, υπάρχουν αναφορές και βιβλία και δημοσιεύσεις ότι αποπληρώθηκαν οι 2 πρώτες δόσεις. Ανεξάρτητα αν οι Γερμανοί πλήρωσαν 2 ή 4 δόσεις, το βέβαιο είναι ότι αναγνώριζαν το χρέος τους προς το ελληνικό δημόσιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος στους πρώτους ισολογισμούς μετά την απελευθέρωση και για αρκετά χρόνια είχε αυτόν τον λογαριασμό, τον αποτύπωνε στον ισολογισμό της. Το ερώτημα είναι πόσο έχει φτάσει σήμερα το ύψος του χρέους αφού οι Γερμανοί έχουν σταματήσει να πληρώνουν από το 1943. Εάν λοιπόν βάλουμε ένα επιτόχιο όσα μας δανείζουν οι κύριοι σήμερα και όχι λόγω υπερημερίας, να τους κάνουμε και αυτή τη χάρη, βγαίνει ένα τεράστιο ποσό γύρω στα 14 με 15 δις ευρώ. Καταλήγουν σε ένα ποσό 476 εκατομμύρια μάρκα της εποχής εκείνης που έχω σε μια δημοσίευση πριν από μερικά χρόνια είχε γράψει αντιστοιχούν περίπου σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, τώρα σε μεταξύ ήταν 6-7 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά τονίζω το ποσό είναι άτοκα, δηλαδή με τόκο πάμε για 3 εκατομμύρια. Οι εκτιμήσεις σήμερα, οι οποίες βεβαίως θέλουν μια πολύ πιο επιστημονική προσέγγιση, αναφέρονται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την πάρα του χρόνου το ποσό αυξάνει και καταγράφεται και στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην αντίστοιχη γερμανική τράπεζα. Δηλαδή δεν έχει παραγραφεί, ισχύει και μπορούμε να το διεκδικήσουμε ανά πάσα στιγμή εφόσον υπάρχει η θέληση των ελληνικών κυβερνήσεων. Το ποσό πλέον έχει γίνει πολύ μεγάλο και θα μπορούσε να καλύψει και ένα μέρος αυτού του τεραστίου ελλείμματος το οποίο έχουμε και το οποίο δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. Υπολογίστηκαν ότι οι αξιώσεις αυτές υπερβαίνουν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια του 1938. Ο υπολογισμός του χρέους είναι δύσκολη υπόθεση. Όμως όλοι συμφωνούν πως το ποσό μαζί με τους τόκους περίπου 65 ετών είναι πλέον τεράστιο. Αυτό το ποσό στις μέρες μας θα ήταν κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ,
τα οποία βέβαια πρέπει μετά από πολύ μεγάλη μελέτη να προσδιοριστούν. Αν κάνεις λοιπόν μια απλή πράξη, βγαίνει ότι τα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το υπόλοιπο, το απλήρωτο υπόλοιπο που οφείλουν οι Γερμανοί, γίνεται 54 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινά. Την ίδια χρονιά, το 1942, οι Γερμανοί διατάσσουν την Ελλάδα να τους καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά προκαλεί στα στρατεύματα κατοχής. Δηλαδή, δεν φτάνουν όλα αυτά. Είμαστε το μόνο κράτος στην ιστορία του κόσμου που έχει αποζημιώσει τον νικητή, τον εισβολέα. Ξέρετε ότι έχουμε καταβάλει γερμανικές αποζημιώσεις στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί λοιπόν μας κοινοποίησαν το 1942 μία διαταγή. Ότι ό,τι η υλική ζημιά μας προκαλείται θα την πληρώνεται. Μετά τον πόλεμο, η Ιταλία που συμμετείχε στο δάνειο και η Βουλγαρία που ωφελήθηκε συμφώνησαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η Ιταλία με τα πολεμικά αποδέχτηκε την υποχρέωσή της απέναντι του ελληνικού δημοσίου, την οποία υπολόγισε στα 105 εκατομμύρια δολάρια. Η Ιταλία τα έδωσε κανονικά, άρχισε να τα δίνει αμέσως. Η Βουλγαρία εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου δεν είχαμε διπλωματικές σχέσεις και δεν τα έδωσε. Και όταν ζήτησε διπλωματικές σχέσεις, ήταν τότε η κυβέρνηση Καραμαλή, τους είπε και πολύ ορθά, εάν δεν πληρώσετε το χρέος, τις αποζημιώσεις, δηλαδή τις επανορθώσεις, δεν θα πάρετε τίποτα. Το 1945, στο Παρίσι, γίνεται το συνέδριο για τις επανορθώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να στηρίξουν τη Δυτική Γερμανία ως ανάχωμα στη Σοβιετική Ένωση. Η Αμερική, ακόμα πριν ιδρυθεί η Δυτική Γερμανία το 1949, ήδη από το 1947 μέχρι το 1947 αποφάσισε ότι επανορθώσεις τέλος. Δεν μας βολεύει, επειδή θέλουμε μια εύρωστη Γερμανία, σταθερή, για να αντέξει την πίεση από την Ανατολή και να είναι προπύργιο εναντίον προγεφύρωμα, εναντίον του κομμουνιστικού κινδύνου κτλ. Η πρόταση των Αμερικανών ήταν να αποζημιωθούμε σε είδος. Οι Γερμανοί μας έδωσαν και 38 πλοία. Τα μεν πλοία ήταν δεμένα στο λιμάνι του Αμβούργου 4 χρόνια όταν τα πήραμε εμείς και αγανακτήσαμε να τα πουλήσουμε σαν παλιοσίδερα. Τα δε εργοστασιακή υποδομή που καλούσαν στη Γερμανία, παλιά τεχνολογία και σκουριασμένα, επίσης τα πουλήσαμε όλα αυτά σαν παλιοσίδερα. Τόσο τα σκραπ όσο και τα παμπάλαια πλοία σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσαν αποπληρωμή του κατοχικού δανείου. Στην πρώτη διάσκεψη λύσης για τις επανορθώσεις, ο αντιπρόσωπος της Ελλάδος, Αθανάσιος Μπαρούλης, υποστήριξε ότι οι αποζημιώσεις που τυχόν θα δοθούν για τις οικονομικές επανορθώσεις δεν καλύπτουν τις αξιώσεις της Ελλάδος για τα άτοκα δάνεια τα οποία έλαβαν δια της Τραπέζης της Ελλάδος και για τα έξοδα κατοχής. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν την Ευρώπη στη σφαίρα επιρροής τους και αποφασίζουν να στηρίξουν με κάθε τρόπο τη Νέα Γερμανία. Τότε θέτουν σε εφαρμογή το περίφημο σχέδιο Μάρσαλ. Μιας μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά κυρίως το σχέδιο Μάρσαλ αφορά την ανασυγκρότηση της Δυτικής Γερμανίας. Η Ελλάδα εισπράττει αυτή τεράστια οικονομική βοήθεια από το σχέδιο Μάρσαλ και υποχρεώνεται από τους Αμερικανούς να σταματήσει τις διεκδικήσεις από τη Γερμανία.
υπάρχει, ας πούμε, το ωραίο ρητό της Αμερικανικής, του State Department, που λέει εμείς στέλνουμε βοήθεια οικονομική στη Γερμανία. Και από την άλλη πλευρά διαλύουν τη βιομηχανία και τα πάνε από Ελλάδα μέχρι που ούτε ξέρουν καλά-καλά να, πούμε, να τα χρησιμοποιούν. Και δεν μπορούν εμείς να ταΐσουμε την Ελλάδα, τη Γερμανική, που θέλουν να μέξουν μετά οι Έλληνες και οι άλλοι μικροί σύμμαχοι. Η Αμερικάνικη πολιτική με το σχέδιο Marshall ουσιαστικά έθεσε τέλος στο θέμα των πολεμικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων, λέγοντας πολύ απλά ότι εφόσον χρηματοδοτούμε όλες τις χώρες στη Δυτική Ευρώπη, δεν μπορεί καμία χώρα να ζητήσει αποζημιώσεις από τη Δυτική Γερμανία. Λίγα χρόνια μετά ξεκινά και ο ψυχρός πόλεμος και η διχοτόμηση της Γερμανίας σε Ανατολική και Δυτική. Όμως οι νικήτριες δυνάμεις εισπράττουν ακόμα αποζημιώσεις από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις οποίες πρέπει να διασφαλίσουν. Τι κάναν τότε οι κύριοι Δυτικοί, προκειμένου να πάρουν τα λεφτά τους από τη Γερμανία και ιδιαίτερα τα λεφτά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είπαν να αναβάλουμε τις αποζημιώσεις, είχαν χωρίσει ήδη τη Γερμανία, μέχρι να ενωθεί η Γερμανία και να υπογράψει τη Συνθήκη Ειρήνης. Και όντως, με τη Συνθήκη του 1953, τις αναβάλαμε. Το 1953 στο Λονδίνο υπογράφεται σύμφωνο το οποίο απαλλάσσει τη Γερμανία από την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων μέχρι την οριστική επίλυση του γερμανικού ζητήματος. Όπου είπαν ότι η Γερμανία δεν μπορεί να εξοφλήσει αυτά που οφείλει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δεδομένου ότι είναι διχασμένη. Δεν μπορεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Από τη στιγμή που ενώθηκε, ο λόγος αυτός πάβει να υπάρχει. Το καταπληκτικό είναι ότι οι Ελβετοί, αν και ουδέτεροι στη διάρκεια των δύο παγκόσμιων πολέμων, καταφέρνουν να πάρουν αυτά που τους όφιλε η προπολεμική Γερμανία. Επειδή τραπεζίτες ήταν, είχαν μαζέψει όλα τα προπολεμικά χρέη τα αυτά και παρόλο που ήταν ουδέτεροι, δηλαδή και μετά από το πόλεμο πάλι βγήκαν κερδισμένοι. Μέχρι οι Τούρκοι είχαν στείλει αντιπροσωπεία, η Ελλάδα και άλλη μια φορά έλαμψε δηλαδή, τη απουσία τη. Υπήρχε ένα σύμβουλο τη πρεσβεία του Λονδίνου που κάθε μήνα έκανε μια βόλτα και πέρασε. Ρε παιδιά, χρωστάτε και σε εμά. Και λέγανε εντάξει, ωραίο, καλό είναι αυτό, αλλά δεν έδειξε ένα αρκετό ενδιαφέρον. Το 1990 η Γερμανία επανενώνεται. Θεωρητικά είχε έρθει η ώρα να αποζημιωθεί και η Ελλάδα. Στη Μόσχα όμως υπογράφεται η περίφημη Συμφωνία 2-4 ανάμεσα στις δύο Γερμανίες και τις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις. Το Βερολίνο χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα. Αν και έχει γίνει η ενοποίηση, τη συνθήκη υπογράφουν οι δύο Γερμανίες και όχι η ενιαία. Έτσι θεωρητικά μπορεί να μην αναγνωρίσει το χρέος της προς την Ελλάδα και στην πράξη δεν υπάρχει πλέον η αρχική δικαιολογία της διχοτομημένης Γερμανίας. Ενοποιήθηκε η Γερμανία το 1990 και εξακολουθεί να πει την ίσα. Μόνο η Σοβιετική Ένωση αντέδρασε. Όταν η Γερμανία είπε ότι δεν είναι συνθήκη ειρήνης, αμέσως κλώτσισε και η Σοβιετική Ένωση και η Πολωνία και αναγκάστηκε να το παραδεχτεί και η Γερμανία, ότι είναι συμφωνία ειρήνης. Οι αντιρρήσεις της Σοβιετικής Ένωσης θα καμφθούν γρήγορα με το ανάλογο αντάλλαγμα. Και η Γερμανία είχε τότε ήδη καταφέρει και ο λίγον λαντώσει, ιδίως στη Σοβιετική Ένωση. Τότε ο Γκορμπατσόφ είχε πάρει πάρα πολλά δισεκατομμύρια
για να δεχθεί, να μην επιμείνει σε συνθήκη ειρήνης de jure, όλο για τους Ρώσους που γυρίσανε, ας πούμε, από την Ανατολική Γερμανία προς τη Ρωσία και για την κατάστασή τους κτλ. Και δέχτηκε. Η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στην αναμονή, αφού οι μεγάλες δυνάμεις φρόντισαν να την αφήσουν εκτός των αποζημιώσεων που δικαιούταν. Ενώθη τώρα η Γερμανία. Έληξε και αυτό το επιχείρημα. Αν ήταν ποτέ τέτοιο το επιχείρημα, διότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να ήταν διηρημένη η Γερμανία, αλλά άλλες χώρες οι οποίες ζήτησαν αποζημιώσεις τις πήραν από τη Δυτική Γερμανία. Το 1945 οι μεγάλες δυνάμεις σε συνέδριο στο Παρίσι συνέταξαν μία λίστα των χωρών που είχαν πληγεί από τους Γερμανούς και υπολόγισαν το σύνολο της αποζημίωσης ότι είναι 100%. Έτσι λοιπόν, Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες πήραν το 72% του πλούτου της Γερμανίας. Η Ελλάδα τότε αποφασίστηκε να πάρει μόλις το 2,7% και μάλιστα σε είδος. Έτσι η χώρα μας πήρε 38 άχρηστα καράβια που κατέληξαν στη στεριά και όχι στη θάλασσα. Και βιομηχανικό υλικό που οι ειδικοί λένε ότι ήταν ξεπερασμένο αλλά και ακατάλληλο για την ελληνική υποδομή. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα δούμε πώς οι Γερμανοί έχουν αποφύγει να ξεπληρώσουν το κατοχικό δάνειο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το άγνωστο παρασκήνιο από το περίφημο κατοχικό δάνειο, δηλαδή τα χρήματα που δάνεισε η Ελλάδα στην περίοδο της κατοχής στους Γερμανούς. Για περίπου 45 χρόνια η Γερμανία ήταν χωρισμένη σε Ανατολική και Δυτική και με αυτή τη δικαιολογία δεν εξοφλούσε την Ελλάδα, η οποία της είχε δώσει ένα τεράστιο, όπως είπαμε, ποσό δανείου την περίοδο της κατοχής. Το 1990, που έγινε η επανένωση, με ένα τέχνασμα κατάφερε να αποφύγει τις υποχρεώσεις. Και όμως αποζημιώθηκαν πολλές από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Μέχρι σήμερα η Γερμανία αρνείται πεισματικά να επιστρέψει τις οφειλές του κατοχικού δανείου στην Ελλάδα. Έχει αποζημιώσει όλο τον κόσμο η Γερμανία, εκτός από την Ελλάδα. Τελευταίο που αποζημίωσε ήταν το 1997 την Τσεχία. Η στάση της, ωστόσο, αλλάζει ανάλογα με τα συμφέροντά της. Η Γερμανία έδινε χρήματα μόνο εκεί που ήθελε, επιλεκτικά, και όπου αυτό μπορούσε να διασυνδεθεί με την εξυπηρέτηση άλλων βραχυπρόθεσμων ή μεσοπρόθεσμων συμφερόντων οικονομικών, πολιτικών και άλλων. Έδωσε αποζημιώσεις στις χώρες με τις οποίες υπέγραψε σύμφωνο ειρήνης. Και αυτές ήταν χώρες από την Ανατολική Ευρώπη, κατά κανόνα. Ο Ιουγκοσλάβος στρατάρχης Τίτο έλαβε αποζημιώσεις με τη μορφή μακρόχρονου άτοκου δανείου. Στη Ιουγκοσλαβία το επέστρεψε το 1956. Και μάλιστα πώς το επέστρεψε? Έκανε νέα σύμβαση δανείου για 240 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. Το δάνειο ήταν 99 ετών. Να βάλω και μια παρένθεση δική μου. Ας πάει να βρει την τότε Ιουγκοσλαβία να τα πάρει η Γερμανία σήμερα. Με επιτόκιο 1%. Δηλαδή, χάρισμα. Όλοι πήρανε. Ανεξαιρέτως όλοι. Εμείς δεν πήραμε. Η Γερμανία έχει καταβάλει όλες τις υποχρεώσεις της προς τη Ιουγκοσλαβία, προς την Πολωνία και προς τους Τουδίτες. Κανείς δεν έχει μείνει χωρίς αποζημίωση. Οι τρεις μεγάλοι καταρχήν πήραν από τη Γερμανία ό,τι αγαπούσαν, ό,τι βαστούσε η καρδιά τους. Ξυλώσαν βιομηχανίες, τις πήραν κλπ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το κατοχικό δάνειο είναι μοναδικό, θα λέγαμε, μοναδική περίπτωση για την Ελλάδα, και γι' αυτό θα έπρεπε ως τέτοιο να το διεκδικήσει η Ελλάδα. Είναι λάθος το να μιλάμε για το κατοχικό δάνειο και να το βάζουμε μαζί με τις πολεμικές αποζημιώσεις. Αυτά είναι οι κόποι του πατέρα μου και της μητέρας μου σε χαρτονομίσματα της κατοχής.
Αυτή είναι η περιουσία την οποία μου άφησαν και την οποία περιουσία προτίθεμαι να αφήσω στην γερμανική κυβέρνηση για να μπορέσει να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες ό,τι αφορά την αποπληρωμή των χρεών τα οποία έχει έναντι διαφόρων λαών. Ας σας πω, τα χρήματα μπορούσαμε να τα ξαναφτιάξουμε. Τους ανθρώπους που χάσαμε δεν μπορέσαμε να ξαναφτιάξουμε. Την πετσέτα αυτή την είχε η Φάνη, η μάνα μου, στον Αρχαλιό. Είναι διαρκές το ερώτημα για όποιον πληροφορείται για το κατοχικό δάνειο, για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν διεκδίκησε δυναμικά τις γερμανικές αποζημιώσεις και την εξόφληση του δανείου. Κάποια από τα αίτια σας τα παρουσιάσαμε σήμερα. Υπάρχουν όμως και άλλα ιστορικά γεγονότα και συγκυρίες που υποχρέωσαν μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να μην διεκδικήσει όσα δικαιούται. Αυτά όμως θα τα δούμε στην επόμενη εκπομπή, όταν θα σας παρουσιάσουμε και το περίφημο, πρώτο θα λέγαμε, σκάνδαλο της Siemens, που άρχισε το 1953. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις δοκιμάστηκαν εκείνη τη δεκαετία του 50. Τότε, όπως λένε οι ειδικοί, επιβεβαιώθηκε ότι οι Γερμανοί όχι μόνο δεν πλήρωσαν τα χρέη τους, αλλά συνετέλεσαν στη διαφθορά του πολιτικού συστήματος, προκειμένου οι εταιρείες γερμανικών συμφερόντων, όπως η Siemens, να υπογράψουν προνομιακές συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο και να κυριαρχήσουν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.